Μάνος Κόρσολας ήρθε για να επισημοποιήσει κάποιες συνεργασίες με τους ανθρώπους του τουρισμού και ειδικά τους αναρριχητές, την ομάδα διάσωσης, τους εκπαιδευτές, τους υπεύθυνους τουρισμού από το Δήμο σε σχέση με τον αναρριχητικό τουρισμό, τον κύριο Χατζησμάλη, και βέβαια για να ξεκινήσει πλέον με εντολή του Πρωθυπουργού την εναλλακτική μορφή τουρισμού που ξεκινάει από την Κάλυμνο επίσημα, διότι έχει δεσμευθεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να κάνει εγκαίνια για τον παγκόσμιο εναλλακτικό τουρισμό που θα ξεκινά από την Κάλυμνο για την Ελλάδα. Η Ελλάδα δηλαδή θα αντιπροσωπευτεί στον εναλλακτικό τουρισμό από την Κάλυμνο με τον αναρριχητικό. Ακριβώς. Ως πυλώνα της οικονομίας, όπως είπε. Αυτό όμως, επειδή έχει δουλειά, δεν είναι κάτι έτσι απλό, θέλει η πολιτεία να το κάνει θεσμοθετημένα με βούλα και με σφραγίδα, γιατί τώρα μιλάμε για αναρχητικό, αλλά λέμε, δεν έχουμε και κάτι συγκεκριμένο προφορικά στα χέρια. Είναι κάτι που τρέχει βέβαια πολύ όμορφα 20 χρόνια, ευτυχώς μόνο του, ευτυχώς χωρίς πολλά ατυχήματα. Δεν έχουμε δηλαδή καταγράψει εκτός από ένα άλλο δεύτερο. Και δικής του ευθύνης. Και δικής του ευθύνης, μάλιστα. Η ομάδα διάσωσης ήταν παντού παρόν σε οτιδήποτε χρειάστηκε να τρέξει, να συνδράμει. Να τρέξει. Άρα λοιπόν έχουμε κάτι, ένα brand name ανέπαφο και θα έλεγα αρτιμελές και χωρίς προβλήματα. Προσφέρει στην καλλιμνιακή κοινωνία και οικονομία αυτή η προσέλευση τέτοιου μήνα Νοεμβρίου να έχουμε ακόμα επισκέπτες. Και για όλο το μήνα. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μεγάλο project που πρέπει να σηκωθεί σωστά. Έρχονται και άλλα μέρη, πότε επίσημα και πότε ανεπίσημα, και βλέπουν τι μπορούν να κάνουν στα μέρη τους σαν μικρότερα ή ξέρω εγώ πιο απομακρυσμένα σαν και εμάς, που έχουν λίγο τουρισμό και θέλουν και αυτοί να μπουν μέσα στην πίτα. Μέσα στην πίτα αυτή που λέγεται αναρχητικός. Μην μας φοβίζει αυτό, μας φοβίζει, γιατί υπάρχουν και οι φωνές που λένε γιατί να το μάθουν και αυτό πάντα συμβαίνει. Αυτό είναι ανοιχτό. Σήμερα με το ίντερνετ όλος ο κόσμος μπορεί να δει και ακόμα και λεπτομέρειες τεχνικές. Άρα λοιπόν μην μας φοβίζει κάτι τέτοιο, γιατί το brand name της Καλύμνου ως νούμερο ένα προορισμό στον κόσμο λόγω του ασβεστολιθικού πετρώματος και λόγω ότι είναι κοντά τα καταλήμματα μαζί με τη θάλασσα και λόγω ότι εμείς μπορούμε να το παντρέψουμε με την κατάδυση, την ιστιοπλοεία, τον εκκλησιαστικό τουρισμό και όλα αυτά, εμείς μπορούμε να κάνουμε ένα πολύ καλό πακέτο εναλλακτικού τουρισμού και επισκεψιμότητας της Καλύμνου. Όμως, παρόλα αυτά, η πολιτεία έρχεται με εντολή του ίδιου του Πρωθυπουργού και είναι πολύ σημαντικό αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί όταν υπάρχει πολιτική βούληση και θέληση, υπάρχει χρηματοδότηση ταυτόχρονα. Άρα λοιπόν μπορεί να ανοίξουν εργαλεία ταυτόχρονα πολλαπλάσια από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά για να ανοίξουν αυτά τα εργαλεία δεν μπορεί να γίνονται, ας πούμε, συζητήσεις του δρόμου, πρέπει να γίνονται συζητήσεις σε χαρτιά, με θεσμικούς παράγοντες, με κάθε επισημότητα, για να μπορεί και να χρηματοδοτείται από τους ξένους πόρους, ξένους, τους ευρωπαϊκούς πόρους, δική μας είναι πάλι. Αλλά από προγράμματα συγκεκριμένα, με συγκεκριμένα μέτρα στήριξης, με συγκεκριμένα, ας πούμε, με συγκεκριμένες προδιαγραφές κλπ. Πράγμα που εμείς μπορούμε, επειδή είμαστε πρώτοι σε αυτό το τοπίο που λέγεται εναλλακτικός, δηλαδή αναρχητικός, και λέω και καταδυτικός, γιατί έχει ψηφιστεί το νομοθετικό πλαίσιο του καταδυτικού και όπως ψηφίστηκε το νομοθετικό πλαίσιο του καταδυτικού, εάν μπει στο πλαίσιο αυτό με τη σύμφωνη γνώμη των αναρριχητών και των τοπικών αρχών, έτσι, ότι έτσι το θέλουμε το πλαίσιο, γιατί βλέπουμε ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή να δεχτεί από εμάς τις προτάσεις, όχι να πει εκείνη, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια. Και πρέπει να το κάνουμε, γιατί αν δεν το κάνουμε θα βρει μόνη της τον τρόπο να το κάνει με άλλους τεχνοκράτες και εκεί μπορεί να έχουμε διαφωνίες. Άρα λοιπόν, τώρα που είναι ανοιχτό το πλαίσιο, να δώσουμε εμείς
τα φώτα πώς το θέλουμε. Άρα πώς μας εξυπηρετεί σαν προορισμός, πώς μας βολεύει σαν νησί, πώς μας βολεύει σαν δήμος, πώς μας βολεύει σαν περιφερειακή ενότητα, πώς μας βολεύει σαν περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, όπως θέλετε πέστε το. Έγινε σημαντικό βήμα. Γιατί τα εργαλεία υπάρχουν για χρηματοδότηση, αλλά πρέπει να υπάρχει κάτι που θα τοποθετηθεί πάνω, που θα πατήσει πάνω. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα background νομοθετικό που θα είναι επίσημα αυτός που θα ηγείται, επίσημα αυτός που θα προτείνει. Αυτοί που θα προτείνουν πολύ καλά είναι σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, δηλαδή κατευθείαν ο λαός, δηλαδή κατευθείαν αυτοί οι ενδιαφερόμενοι, δηλαδή κατευθείαν ο προπονητής, ο αναρχητής, ο εκπαιδευτής, ο γυμναστής της Καλύμνου. Είναι πολύ σημαντικό. Και να λαμβάνει μετά ο ΕΟΤ να μας προβάλλει. Βεβαίως. Να γίνει αδελφοποίηση με Σαμοθράκη. Όλα αυτά έπονται. Ακριβώς. Γιατί έπονται? Γιατί θα υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο και θα ξέρουν με ποιους μιλάνε, πώς μιλάνε, πάνω σε ποια βάση μιλάνε και όχι έτσι στο πουθενά, χωρίς κάτι θεσμοθετημένο. Οι ανησυχίες που εξέφρασαν και ανθρώποι του αθλητισμού αυτού, του χόμπι αυτού, παύλα αθλητισμού, παύλα επίσημου πια αθλητικού προϊόντος, είναι εφικτές να συγκεραστούν. Δηλαδή, να μην γίνουν γραφειοκρατίες τέτοιες που μπλέξουμε και δεν ξεμπλέκουμε. Σωστό είναι αυτό, γιατί το ελληνικό κράτος, ο ιδιώτης πια το φοβάται σαν, τι να πω, δεν θέλει να μπλέκει μαζί. Ναι, φυσικά. Να γίνει λοιπόν κάτι το οποίο ναι με να γίνει, αλλά να μην προσβάλλει την αισθητική των αναρχητών που θέλουν να μην έχουν εμπόδια και θέλουν όλο το φυσικό κάλος όπως είναι. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνουμε παρεμβάσεις. Οι απλές παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν είναι κάποιες μικροδιαδρομές που θα διευκολύνουν και τους περιπατητές. Διαδρομές δηλαδή, ακόμα μέτρητες. Να διασφαλιστούν συντήρηση. Να διασφαλιστεί ότι δεν θα το χαλάσει κάποιος. Δηλαδή τώρα κάτω από τις σπηλιές, τις ωραίες, τις Grand Ronda και αυτή, έχεις μια πιθανότητα να υπάρχει μια ιδιοκτησιακή, ας πούμε, κατάσταση. Η οποία πρέπει να... Όλα αυτά πρέπει λοιπόν πρέπει να τα προσέξουμε και να τα... Να τακτοποιηθεί. Ακριβώς, να τα προστατέψουμε. Να προστατευτούν κάποια φυσικά μονοπάτια. Γιατί αν μη τι άλλο ξέρετε ότι και οι φίλοι μας δεν είναι εύκολοι πάντα να καταλαβαίνει το αυτονόητο και δεν υπάρχει και τίποτα αυτονόητο δηλαδή. Πρέπει να μπαίνει σε μια σειρά. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο εμείς, όχι άμεσα αλλά έμμεσα σαν επιχειρηματίες, στηρίζουμε την όποια προσπάθεια της κυβέρνησης, την όποια προσπάθεια του Υπουργού Τουρισμού, γιατί έχουμε την ευχαίρεια να έχουμε Υπουργό Τουρισμού, έχουμε την ευχαίρεια να έχουμε 4 βουλευτές, έχουμε την ευχαίρεια να έχουμε τον κοσμήτορα της Βουλής δικό μας. Άρα λοιπόν όλο το νομοθετικό έργο νομίζω ότι διευκολύνεται τα μέγιστα. Έχουμε τον παπά που είναι και αυτός επιχειρηματίας και καταλαβαίνει. Και έχουμε και την Μίκα την ιατρίδα που είναι και αυτή από ένα τουριστικό μέρος και καταλαβαίνει τι θα πει εναλλακτική μορφή τουρισμού και πολύ θα το θέλει και η Λίνδος και η Πέφτη. Πολλές άλλες περιοχές. Και η Κάρπαθος. Η Κάρπαθος κτλ. Αυτό λοιπόν μη μας φοβίζει, γιατί η αγορά είναι τεράστια. Είναι 25 εκατομμύρια αναρχητές. Συν αυτοί που εκπαιδεύονται, οι νέοι. Και αυτό ζητάμε, να υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο, να γίνει το προπονητικό κέντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος εδώ. Από εδώ να ξεκινά να μαθαίνει και από εδώ να γίνεται το μεγάλο φεστιβάλ των ήδη φτασμένων και celebrity του αθλήματος. Άρα λοιπόν όλο αυτό για να γίνει και να μην έχουμε ανάγκη τις μικροχορηγίες που είναι τρόπο την άλλη λίγο σαν επαιτία. Και δεν είναι ωραίο. Αλλά να μην έχουμε και την ανάγκη μιας μεγάλης εταιρείας πολυεθνικής, γιατί πουλάει, ξέρω εγώ, μια μπλούζα, αλλιώς άμα δεν μας κάνει χορηγία σταματάει η δραστηριότητα ή, ξέρω εγώ, γίνεται κάπου αλλού ένα φεστιβάλ παγκόσμιο. Τα ξέρουμε αυτά, τα έχουμε ζήσει. Άρα λοιπόν για να γίνει όλο αυτό και να επισημοποιεί και να γίνεται εδώ παγκόσμιο το φεστιβάλ. Και εδώ όπως είναι, ξέρω εγώ, το brand name της Καλύμνου ή των νησίων Σφουγγαράδων, ας γίνει το νησί Σφουγγαράδων και των Αναρρίχτων.